τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify. Σκασμένες φτέρνες. Κάλλη. Ξηρά και αφυδατωμένα πόδια. Η λύση είναι στα πόδια σας. Eubosuria 10% Foot Cream. Μειώνει και εμποδίζει το σχηματισμό των γκάλων. Αναδομεί, αναζωογονεί, ενυδατώνει και ανακουφίζει τα ταλαιπωρημένα πόδια. Για πόδια υγιή και τέλεια, με βελούδινη υφή, Eubosuria 10% Foot Cream. For me and my family, every single morning hides a secret. Super Breakfast combination of cereals and superfoods provides us all the nutrients and the blast of energy we need to deal with everyday life. Energy for an explosive start. It's our secret. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Στρασβούργο. Σήμερα έχω την καλύτερη ομάδα που είχα ποτέ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Πεντάει ομάδα. Τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι και ο επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και την ωραιότερη γυναίκα της Ευρώπης, την κυρία Καϊλή. Χωρίς καμία υπερβολή, άλλωστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με πολιτικό περιεχόμενο. Ναι, ναι, και με πολλές επιτυχίες η κυρία Καϊλή. Σε κάθε εκπομπή λέμε και από μία. Έχει πάρα πολλές. Είναι Άμα πολύ δραστήρια. Αν πολύ, κάτι γίνεται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε για σένα. Εδώ πανηγυρίζουμε μνημόνια στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Χρυσόγωνο. Κύριε Χρυσόγωνε, ένα πρώτο σχόλιο για τη συμφωνία. Είναι μια ακόμα οδυνηρή συμφωνία στο πλαίσιο μιας οδυνηρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, η οποία διεξάγεται από μειονεκτική θέση για την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Θα έλεγα για τον εκάστοτε δανειζόμενο, διότι πάντοτε ο δανειστής, όταν μάλιστα επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη της χρεοκοπίας, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και μπορεί να εκβιάζει τον δανειζόμενο, ούτως ώστε να αποδεχθεί όρους τους οποίους υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ήθελε ούτε καν να τους σκεφτεί. Το ζητούμενο, εν πάση περιπτώσει, είναι να μπορέσει η χώρα να ανακτήσει τη φερεγγιότητά της, να ανακτήσει την πιστοληπτική της ικανότητα, να μπορέσει να βγει στις κεφαλαιαγορές και να δανειστεί από εκεί το καλοκαίρι του 2018 και συνέχεια να καλύπτει έτσι τις ανάγκες της. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί εάν υπάρξει μια γενναία ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, την οποία την έχουν κατ' επανάληψη υποσχεθεί οι δανειστές. Δεν έχουν ακόμα υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους. Πρέπει να τις υλοποιήσουν στην παρούσα φάση και ελπίζω μέχρι το Eurogroup. Ως τώρα όμως λένε, όποτε πάει κουβέντα στο χρέος, πρώτα θα κάνετε αυτά και μετά θα μιλήσουμε για το χρέος. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο δηλαδή, απλά το λέμε μόνο. Ναι, τώρα όμως δεν υπάρχει πλέον ούτε αυτή η δικαιολογία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Πρέπει να προχωρήσουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα και εάν προχωρήσουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα και είναι ικανοποιητικά, ανοίγει και ο δρόμος για την είσοδο των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, άρα για τη μείωση των αποδόσεών τους και άρα σταδιακά για την έξοδο της χώρας στις αγορές, όπου βεβαίως πρέπει να συντρέξουν και άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ευκταίο αν μπορούσαν να αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Και βεβαίως είναι όχι απλώς ευκταίο, είναι απαραίτητο να εισέλθει η χώρα σε ισχυρή τροχιά ανάπτυξης. Άρα, τελικώς, το ζητούμενο αυτό είναι. Το πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να αναπτυχθεί, το πώς θα μπορέσουμε να παράγουμε σε πολύ ευρύτερη κλίμακα από ό,τι το κάνουμε σήμερα, διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Και αυτό είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου και των παραγωγικών φορέων. Κύριε Κεφαλογιάννη, και το δικό σας σχόλιο θα ήθελα για τη συμφωνία. Ακούγαμε τόσο καιρό τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε όχι υπό νέα μέτρα, με τίποτα. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα τέταρτο μνημόνιο, το οποίο μάλιστα ψηφίζεται πέρα από κάθε συνταγματική επιταγή, γιατί ισχύει για μετά την θητεία αυτής της κυβέρνησης. Δυστυχώς τα μέτρα είναι πολύ πιο οδυνηρά από ό,τι τα περιμέναμε. Υπολογίζαμε πως θα ήταν 3,6 δισεκατομμύρια, τελικά είναι 5 δισεκατομμύρια. Και τα υποτιθέμενα αντίμετρα, τα οποία ποτέ δυστυχώς δεν θα έρθουν στην Ελλάδα, είναι αν πιάσουμε πλεονάσματα κοντά στο 5%. Αυτό δεν γίνεται. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μας φόρτωσε με δύο μνημόνια,
Το καλό βεβαίως είναι ότι δεν φτάσαμε στην τραγική κατάσταση του 2015, ένα βήμα δηλαδή πριν από τη χρεοκοπία. Και από τα πιο επίσημα χείλη ακούστηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ότι είχε ειδοποιηθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ότι αν με το δημοψήφισμα πηγαίναμε σε άταχτη χρεοκοπία, θα βγαίναμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Δεν ζούμε αυτές τις τραγικές στιγμές, όμως είναι μια οδυνηρή κατάσταση. Η Ελλάδα για να βγει από αυτή την κρίση χρειάζεται γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς ιδεολειψίες. Όμως βλέπετε ότι σε μεγάλες επενδύσεις όπως είναι στο ελληνικό και άλλες μεγάλες επενδύσεις, έχουμε το Δασάρχη, παραδείγματος χάρη του Πειραιά, να βγάζει δασικό το αεροδρόμιο που το 1950 είναι αεροδρόμιο και να φεύγει σε άδεια ο ίδιος και ο αναπληρωτής του για να καθυστερήσει η επένδυση για μερικούς ακόμα μήνες και να βγαίνει ακόμα και ο ιδεολειπτικός αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος και φίλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος, δεν θυμάμαι και το όνομα του, Φλαμπουράρης, και να λέει ότι δεν μπορεί αυτή η επένδυση να μην προχωρήσει. Λοιπόν, η Ελλάδα τι χρειάζεται? Χρειάζεται να δείξει την επιμέλεια του καλού και συνεννοητού οικογενειάρχη, να βγάζει, να ζει με αυτά που βγάζει και όλα τα άλλα να πηγαίνουν σε επένδυση. Αν δεν κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Το χρέος τώρα βεβαίως πρέπει να μπει στη συζήτηση στο τραπέζι. Ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξη του χρέους. Το χρέος δεν είναι πρόβλημα μέχρι το 2021, δηλαδή μέχρι και 2022, μέχρι τότε που θα τελειώσει το τέταρτο μνημόνιο, διότι οι εταίροι μας δανείζονται με 7% για να μας δανείζουν εμάς με ένα, ιδιαίτερα οι πιο αδύναμες χώρες. Και έτσι από τα 16 έως 18 δισεκατομμύρια που χρειαζόμαστε μόνο για τόκους, χρειαζόμαστε 4 με 5 δισεκατομμύρια σήμερα. Άρα έχουμε τον κρίσιμο χρόνο για να κάνουμε τις μεγάλες σεισμικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Η λύση του χρέους είναι γνωστή. Το χρέος θα πάει 50-70 χρόνια μπροστά και αν έχουμε ανάπτυξη, ουσιαστικά θα εξαφανιστεί με την ανάπτυξη της χώρας και με τον πληθωρισμό ο οποίος θα υπάρχει. Έτσι έγινε στις 200 χρεοκοπίες στον κόσμο τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα γίνει και με την Ελλάδα. Τώρα, αν χρειαστεί να γίνει άλλο ένα κούρεμα, γιατί έχουμε το ευτύχημα, το λέω ευτύχημα, το μεγάλο κομμάτι του χρέους μας να ανήκει στα κράτη και όχι πια σε ιδιώτες, και κάποια στιγμή στο μέλλον τα κράτη να κάνουν μια γενναία πολιτική για την Ελλάδα και να χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους, αυτό είναι καλοδεχούμενο. Όμως εμείς από εδώ και στο εξής πρέπει να ζούμε με αυτά που βγάζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα με συνένεση και συνεργασία, με εθνική στρατηγική, μπορεί και έξω από οποιασδήποτε αγκυλώσεις μπορεί να χαράξει ένα εθνικό δρόμο, η Ελλάδα να είναι πια και πάλι μετά το 20 μια χώρα ανάπτυξη και ευημερία του λαού μας. Πόσο νόμιμο όμως είναι η τωρινή κυβέρνηση να ψηφίζει μέτρα που θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη της θητείας της, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι μετά το 2019. Γιατί είναι μια κυβέρνηση δυστυχώς και αυτή μειωμένης εθνικής κυριαρχίας λόγω των δανείων. Και παρά τους λεονταρισμούς, μας πήγε πολύ πίσω. Και ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ ψηλός. Τέλος πάντων, ας υποστούμε αυτό το κόστος. Ο ελληνικός λαός, βεβαίως, αυτό θα το αποτιμήσει σε εκλογές. Τώρα χρειάζεται συνένεση και εθνική στρατηγική. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπλήσουμε θετικά τους εταίρους μας. Εγώ πιστεύω ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως παρουσιάστηκε, ήταν μια θετική έκπληξη. Παρότι, βέβαια, εμείς γνωρίζουμε, όπως γνωρίζουν και οι εταίρες μας, και κάπου δεν το γνωρίζουν γιατί έχουν εκλογές σε διάφορες χώρες, όπως είχαν στη Γαλλία και στη Γερμανία. Σε μερικούς μήνες, ουσιαστικά έκανε στάση πληρωμών η Ελλάδα, δεν πληρώνει τους ιδιώτες, δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις της, μαζεύει τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Καλό όμως που παρουσιάστηκε, διότι μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση. Το θέμα είναι ότι όλα τα μέτρα πρέπει να γίνονται μέσα από φορολογικά έσοδα σταθερά, τα οποία δεν μπορεί να από την αύξηση φορολογίας, δεν μπορεί να καταστρέψουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχουμε καταστρέψει την ακίνητη περιουσία, η οποία έχει μηδενική αξία πια. Έχουμε καταστρέψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες οι φόροι και η προεισπράξη είναι παραπάνω από το τζίρο των επιχειρήσεων. Έχουμε καταστρέψει τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πληρώνουν 60 έως 80% των εσόδων τους σε εισφορές. Άρα, πώς θα γίνει η ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα? Χρειάζεται μια άλλη πολιτική με εθνική στρατηγική έξω από ιδιοληψίες. Εγώ πιστεύω ότι έχει πλούσια εμπειρία σήμερα η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας νέος άνθρωπος, έχει μάθει, υποθέτω, από τα λάθη του. Ας φτιάξουμε μια εθνική στρατηγική. Εδώ είμαστε για να το κουβεντιάσουμε. Πάμε και στην αγαπημένη μας την κυρία Καϊλή. Θα θέλαμε και τη γνώμη σας για την Δημοκρατική Συμπαράταξη, για την συμφωνία. Αλλά πριν πάμε στη συμφωνία, θα ξαναπούμε για την επιτυχία σας, η οποία τώρα πλέον είναι οριστική και την ψηφίστηκε και από την τελευταία Επιτροπή. Η εισήγησή σας με ευρύτατη πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας οδηγεί στην επέκταση του σχεδίου Juncker για την Ελλάδα. Mm-hmm. Πείτε μας λίγα λόγια
μιας και τώρα είναι οριστικό, τελείωσε. Να το πω και σε συνδυασμό με, με το πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή που είμαστε βαθιά χωμένοι σε ένα μνημόνιο, το οποίο φαίνεται ατελείωτο, εγώ δεν θα πω ότι υπάρχει ορίζοντας για το 2023. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί επαόριστον, καθώς δεν έγιναν σοβαρές μεταρρυθμίσεις ώστε να επανεκκινήσει η οικονομία και δεν φαίνεται ότι κανένας επενδυτής θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι βολική για επενδύσεις, πέραν εκείνων που εκμεταλλεύονται επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη. Παράδειγμα λοιπόν, το EFSI, το Juncker Plan, βοήθησε να χρηματοδοτηθεί η Fraport που πήρε τα αεροδρόμια, η γερμανική εταιρεία, η ιταλική εταιρεία που πήρε τα τρένα μας, την Trenosè, κάποιοι Γάλλοι οι οποίοι μπήκαν σε διάφορες επιχειρήσεις και στις τράπεζες και φυσικά όπου μπαίνει κάποιος ξένος εκμεταλλευόμενος την άρση του ρίσκου από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. Άρα αυτό που κάνουμε είναι να το κάνουμε πάρα πολύ βολικό για τέτοιες επενδύσεις με μηδενικό ρίσκο από ξένους. Είμαστε πολύ εχθρικοί στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι είναι θέμα βαθιάς ιδεολειψίας αυτής της κυβέρνησης. Η επιτυχία μεγάλη είναι ότι η επέκταση του πακέτου, αντιμετωπίζοντας, βλέποντας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, λέει ότι πρέπει να μικρύνουμε τις ανισότητες στα κράτη, όχι να τις μεγαλώσουμε. Ναι. Άρα ουσιαστικά προσπαθούμε να έχουμε μια γεωγραφική ισορροπία στην κατανομή του πακέτου. Το 91%, το πήραν 15 χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Οι υπόλοιπες 13 χώρες πήραν 9%. Από εδώ και πέρα αλλάζει η κατανομή. Αλλάζει η κατανομή. Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν πάρα πολλές επενδύσεις για να εξισορροπηθεί αυτή η ιστορία που έγινε τα πρώτα 2 χρόνια. Και φέραμε με αυτόν τον τρόπο, αναγκάσαμε ουσιαστικά τις μεγάλες χώρες να υπερψηφίσουν την πρότασή μας. Ξέρετε, αν δεν το φέρεις στο τραπέζι, δεν τολμάει κανείς, δεν θα σου πει κανείς ότι ναι, θέλω να το ψηφίσω και να σου δώσω παραπάνω λεφτά. Άρα, καταρχήν πρέπει κάποιος να μιλήσει για αυτόν, να τους θέσει πρώτα των ευθυνών τους και όταν τα νούμερα που πανηγυρίζουν είναι ότι στην Ελλάδα κάναμε επενδύσεις των 500 εκατομμυρίων από τα 170 δις, δεν έχω να πω εγώ τίποτα άλλο, νομίζω ότι το εξορροπήσαμε αρκετά και το έχουμε ανοίξει σε τουρισμό, σε νέες τεχνολογίες. Άρα, πρέπει οι ιδιώτες να βρουν το φτηνό χρήμα που δίνει το Juncker Plan μαζί με δανεισμό από τις εθνικές τράπεζες. Οι οποίες έχοντας το ρίσκο η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα μπορούν να τους δώσουν τα εργαλεία για να μπουν σε επενδύσεις, να αρχίσουν σιγά σιγά να χτίζουν στη χώρα αυτή. Άλλωστε, μετά από 1,5 χρόνο, πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι πια, δεν θα ελέγχει πια τα πράγματα. Οπότε θα υπάρχει περιβάλλον επενδυτικό πιο σταθερό και πιο ευνοϊκό για επενδύσεις και το πρόγραμμα θα μείνει ανοιχτό στο 2022 τουλάχιστον. Αν θέλει κάποιος να υποφεληθεί από αυτή την επέκταση που αλλάξαμε, ένα λεπτό και εγώ, απευθύνεται κατευθείαν στην τράπεζά του ή μέσω των εθνικών τραπεζών για μικρότερα ποσά ή στους. Στα γραφεία που υπάρχουν στην Ελλάδα για την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, για το EIF, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Fund, την επιδότηση ουσιαστικά που μπορεί να δοθεί, ή και απευθείας στα κεντρικά στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, αν είναι μια μεγαλύτερη επένδυση. Είναι πολύ εύκολο, κανονικά η κάθε τράπεζα θα έπρεπε να το διαφημίζει. Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Καλή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη επιτυχία. Για να, και πολύ μεγάλη επιτυχία και δική της και για τις χώρες του Νότου με την πρωτοβουλία που πήρε, αλλά προσέξτε. Είναι 170 δισεκατομμύρια που έχουν απορροφηθεί σήμερα από τα 350. Το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται στα για 500. Άλλο τόσο, στα 500 και 600 δισεκατομμύρια. Και στην Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα. Ενώ αυτό το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις από 100.000 ευρώ και πάνω, δεν είναι δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να το πάρουν και μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμείς στην Ελλάδα δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα παρά μόνο από τη γερμανική Fraport 300 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια μια εταιρεία από την Κρήτη και δύο funds, και δύο funds τα οποία έχουμε κάνει από ελληνικές τραπεζικές θυγατρικές για να πάρουν προγράμματα. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα πρόβλησης. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα πρόβλησης? Επειδή η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία δεν έχει την εμπιστοσύνη από τις ξένες αγορές. Όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις πάνε να πάρουν ένα δάνειο, τους ζητούν επιτόκια 8%. Κανείς λοιπόν δεν θα κάνει καμία επένδυση ούτε των 100.000, ούτε των 10 εκατομμυρίων, ούτε των 100 εκατομμυρίων με 8%. Άρα πολλές δυστυχώς σοβαρές εταιρείες πηγαίνουν την έδρα τους στο εξωτερικό για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν όπως χρηματοδοτούνται οι άλλες χώρες, οι 15 χώρες που έχουν απορροφήσει το 91% με 2 και 3,5%. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Άρα, το συντομότερο δυνατόν πρέπει να ξαναπτύξουμε την εμπιστοσύνη. Όχι μόνο βγαίνοντας στις αγορές, που πολύ σωστά είπε ο κ. Χρυσόγονος, γιατί θα βγούμε στις αγορές, αλλά δεν είναι να βγούμε με 3 δισεκατομμύρια και να βάλουμε τις τράπεζές μας και τα ασφαλιστικά μας ταμεία όπως κάναμε και το 2014 να πάρουν τα ομόλογα. Αυτό θα πέσει βγαίνοντας στις αγορές. Έχει πέσει το επιτόκιο στην Ελλάδα μετά την
υπογράφει και αυτό είναι καλό. Ναι. Βεβαίως θα πέσει εάν η Ελλάδα αποκτήσει μια κανονικότητα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια εθνική στρατηγική. Την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Εάν δηλαδή συγκαλέσει υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τους πολιτικούς αρχηγούς, βγάλει έξω το καπέλο της ιδιοληψίας, σταματήσει να μιλάει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και χράξουμε μια εθνική στρατηγική, τόσο πιο γρήγορα θα μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλιώς θα μας κάνουν ειδικά προγράμματα για να πάρουμε τι πάλι το τίποτα. Σε αυτό που λέτε, να συμφωνήσω και να υπογραμμίσω ότι ακριβώς γι' αυτό προσπαθούμε να το διορθώσουμε, ώστε να μην μπορεί να σε σταματήσει η εθνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Να μπορείς δηλαδή να την ξεπεράσεις, να μπορείς να πας απευθείας να χρηματοδοτηθείς ή να διεκδικείς αυτά τα ποσά, ώστε να το κάνουμε πιο ελκυστικό για τις δικές μας χώρες. Να απορροφήσεις δηλαδή λίγο το ρίσκο και αυτό το βάρος των επιτοκίων. Άρα τι κάναμε, φέραμε ένα νέο τρόπο. Αντί να πάρεις απλώς δάνειο ή να βάλεις την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα συμμέτοχο, ουσιαστικά μπορείς να πάρεις και λίγο επιδότηση. Δηλαδή και κάποια χρήματα που είναι δανεικά για γύριστα που λέμε. Ουσιαστικά μπαίνει μέσα. Αυτά. Είναι ένα κομμάτι λοιπόν επιδότησης, ένα κομμάτι χρηματοδότησης, ένα κομμάτι από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. Αυτό το σύνολο το κάνει πολύ εύκολο και ελκυστικό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σωστά αναφέρατε, αλλά και πλέον μπορούν πολλές μικρές επιχειρήσεις μαζί να μπουν σε πλατφόρμες επενδυτικές και να καταθέσουν όλες μαζί μια πρόταση, άρα να έχουν ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη. Γιατί θα είναι και πιο εύκολο φυσικά να τα χρηματοδοτήσουν μέσω αυτών των funds που δημιουργούνται. Εγώ θα συμφωνήσω επίσης ότι θα έπρεπε να έχουμε μια εθνική στρατηγική, αλλά επειδή βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αντιθέτως, θα έλεγα ότι οξύνονται τα πνεύματα όποτε έχουμε διαπραγματεύσεις για να το παρουσιάσουν με ένα περιτύλιγμα ηρωικής μάχης και το κόστος το πληρώνουμε εμείς, ότι εφόσον ο Σόιμπλε μέχρι σήμερα αποδεικνύει πως ό,τι λέει το τυρί, είπε το χρέος το πάρουμε το 18. Άρα, η κουβέντα που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια για το χρέος και για το χρέος, μάλιστα πριν από 6 μήνες η κυβέρνηση το πανηγύριζε, το πήρε. Τώρα το ξαναζητάει. Έχει μια. Καταλαβαίνετε. Γιατί, δηλαδή, κύριε Χρυσόγονε, πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, συνέχεια λέμε για το χρέος, δεν μας το δίνουν. Το ξαναλέμε, δεν μας το δίνουν. Και το πανηγυρίζουμε κιόλας. Ναι, το μας το δώσουν είναι. Και μετά ξανά γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι απόλυτα έτσι. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει πάρει ήδη 3 φορές κάποια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους της. Μία φορά ήταν με το PSI του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2012. Δεύτερη φορά ήταν το Νοέμβριο του 2012 με κάποια μέτρα μείωση του χρέους. Και τρίτη φορά ήταν στα τέλη του 2016 με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Τώρα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πόσο αποτελεσματικό ήταν το κάθε ένα από αυτά. Η ουσία όμως ποια είναι? Η ουσία είναι ότι τις 31 Δεκάτου του 2011 η απόδοση των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, που είναι το κρίσιμο μέγεθος, βρισκόταν στο 21%. Στα τέλη του 2016, μετά από 5 χρόνια, και σκοπίμως βάζω αυτές τις ημερομηνίες που είναι πολιτικώς ουδέτερες, για να καταλάβουμε που πάει η χώρα, διότι αυτό μας ενδιαφέρει τελικά. Λοιπόν, στο τέλος της πενταετίας αυτής ήταν στο λίγο κάτω από το 7% οι αποδόσεις και σήμερα βρίσκονται στο 5,5% περίπου. Άρα οι αποδόσεις μπορούν και πρέπει και θα αποκλιμακωθούν φρονό εάν συντρέξουν και όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή η είσοδος των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, η επάνωδος της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η είσοδος, η λήψη των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, όλα αυτά θα βοηθήσουν. Αν αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου εκεί που βρίσκεται το κόστος δανεισμού του κυπριακού ή του πορτογαλικού δημοσίου, τότε και το κόστος δανεισμού των ιδιωτών θα μειωθεί και αυτό. Θα μπορέσει να υπάρξει πιστωτική επέκταση. Διότι σε όλες τις οικονομίες, σε όλα τα κράτη της γης, οι ιδιώτες συμπαρασύρονται από το δημόσιο. Επειδή το δημόσιο είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, κατά πολύ μεγαλύτερη, είναι περίπου το μισό της όλης της εθνικής οικονομίας, συμπαρασύρει για τους ιδιώτες. Άρα εδώ έχει γίνει πρόοδος. Τι χρειάζεται όμως παραπέρα? Χρειάζεται να ανατάξουμε παθογένειες δεκαετιών σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπερβολικά πολύπλοκο και ασαφές, με 40.000 νόμους που έχουν ψηφιστεί από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως σήμερα και που κανείς δεν ξέρει ποιοι από αυτούς ισχύουν, δεν ισχύουν. Εννοείται για την προσέλκυση επενδύσεων για τους νόμους αυτούς. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται πρώτον αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου. Δεύτερον, χρειάζεται μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η δημόσια διοίκηση είναι ο μεγάλος ασθενής στη χώρα μας. Και τρίτον, χρειάζεται μια δικαιοσύνη η οποία να απονέμεται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι απονέμεται σήμερα. Και αυτά βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω, είναι παθογένειες, τις οποίες δεν τις δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις βρήκε.
Βεβαίως έπρεπε να γιατί έχουμε... Γιατί δεν τις κάπως, δεν τις βελτιώνει, ναι, δεν βγήκε τώρα έλεγα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς στην αντιμετώπιση τους. Είναι γεγονός ότι απορροφήθηκε υπερβολικά στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές αυτά τα 2,5 χρόνια. Πρέπει τώρα να κάνει πραγματικότητα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι τώρα τρέχουμε. Να πω κάτι για να ελαφρύνω λίγο και τη συζήτηση. Ναι, με ό,τι ασχολείται περισσότερο λοιπόν η κυβέρνηση, έχουμε πάντα ένα χειρότερο αποτέλεσμα. Προσπαθεί να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση. Παίρνουμε άλλα 5 δις μέτρα, ενώ πανηγυρίζουμε ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Δεν κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη, ο κύριος Χρυσόγονος είναι και φωτεινή εξαίρεση. Λέει για οδυνηρό αποτέλεσμα. Γιατί στην Ελλάδα το πανηγυρίζουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι μια φανταστική συμφωνία, η οποία μεταθέτει το πρόβλημα λίγο μετά για τους επόμενους, αλλά δεν λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο πρόβλημα, γιατί ό,τι έχει ακουμπήσει. Θέλετε τον νόμο Παρασκευόπουλου που έχει αρχίσει και βγάζει έξω. Έχουν δεν ξέρω. Βγει βιαστές, εγκληματίες. Αφήστε τα να πάνε. Όταν ακουμπάει την παιδεία, το φορολογικό έχει πεθάνει την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Παλιά μπορούσες να έχεις μια μικρή εταιρεία μονοπρόσωπη και να κάνεις μια μικρή δουλειά να ξεκινήσεις. Τώρα δεν βγαίνεις. Τώρα δεν μπορείς. Πρέπει να πληρώνεις περισσότερο από το επίδομα ανεργίας που θα έπαιρνες. Όμως σας ακούω να μιλάτε σαν να εκπροσωπείτε ένα νέο κόμμα που μπήκε για πρώτη φορά στη Βουλή. Όταν η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνια την άνοιξη του 2010, δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη το 2001, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Υποτίθεται ότι ήρθατε με μια σημαία αριστεροσύνης, ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Και ενώ άρχισαν να βελτιώνονται, μέχρι το 2014 υπήρχε μια βελτίωση. Νομίζω θα συμφωνήσετε. Αντί να βελτιωθούν, ό,τι ακούγεται ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί. Έχω απάντηση επίσημη από το Μοσκοβισί, το πρώτο εξάμεινο του 2015, η κυβέρνηση λέει και η διαπραγμάτευσή τη κόστησε 20 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Άρα, ωραία τα νούμερα όταν τα πηγαίνεις σε ποσοστά, αλλά όταν βλέπεις τα ποσά, είναι 20 δις. Οι περιουσίες των Ελλήνων έχασαν τις αξίες τους, οι τράπεζες μας έχασαν τις αξίες τους. Εντάξει, αυτά τα πράγματα πανηγυρίσουμε... Αν υπήρχε βελτίωση το 2014, αν υπήρχε βελτίωση το 2014, τότε για ποιο λόγο ο κόσμος ψήφισε η ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές του 2014 και Γιατί δεν ψήφισε για να σταπάει η κατανάλωση. Το ΣΥΡΙΖΑ, διότι, και το ξέρουμε όλοι... Σου λέει τώρα που τα φτιάξαμε άλλοι, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας ξαναμοιράσει. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κοινωνική κατάσταση στη χώρα ήταν και εξακολουθεί να είναι βεβαίως δραματική. Και το ήταν και εξακολουθεί να είναι δραματική. Είναι καλύτερη από το 2014. Ναι, στα νούμερα είναι καλύτερη. Η ανεργία, ας πούμε, είναι τώρα στο 23%, ενώ το 2014 ήταν στο 27%. Που εργάζονται. Ναι. Ο βασικός μισθός πόσο λοιπόν, ήταν τότε. Τα νούμερα λέγω. Δεν θέλω να του κάνω τις δύσκολες ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσει σωστά. Η ουσία λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια δραματική κατάσταση τα τελευταία 7 χρόνια, θα σας πω εγώ, για την οποία ευθύνη έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε τελική ανάλυση, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν ασφαλώς αυτοί που κυβέρνησαν. Αυτό δηλαδή είναι. Αυτή τουλάχιστον προσπάθησε να φτιάξει μια εθνική συγκυβέρνηση, την οποία υπονόμευσε όχι μόνο με ταξικό μίσος, όχι μόνο με απίστευτα ψέματα, όχι μόνο με κρεμάλες στο Σύνταγμα και στο Λευκό Τοπίο. Και όλα που λέγανε τότε. Αυτή η συγκυβέρνηση, κυρία Καλή, ήταν τόσο επιτυχημένη, ώστε ο πρόεδρος της, ο κ. Σαμαράς τότε, προχωρούσε στη λήψη μέτρων και μάλιστα ρηξικέλευθων μέτρων. Αν το μέτρο σύγκρισης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πιο επιτυχημένοι όλοι. Αφήστε με να τελειώσω το φράσμα. Προχωρούσε λοιπόν στη λήψη μέτρων όπως το κλείσιμο της ΕΡΤ, χωρίς να ζητάει τη γνώμη των συγκυβερνώντων, υποτίθεται, και ένας εκ των οποίων μάλιστα για τον λόγο αυτό έφυγε από τη συγκυβέρνηση. Και πάτε στο ειδικό. Όχι, μα μου λέτε ότι ήταν επιτυχημένη η συγκυβέρνηση. Και οι απόλυτες προσλήψεις λοιπόν, που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυξάνει τις κρατικές δαπάνες αντί να τις μειώνει, αυτό δεν είναι λογική πάντως. Δηλαδή, ψάχνεις και βρίσκεις, λες, α, εδώ ήταν χειρότερη αυτή ή έκαναν ένα λάθος εκεί, άρα εγώ μπορώ να κάνω τα χειρότερα. Αφού η λογική, η προηγούμενη ήταν χειρότερη, έπρεπε να έχει τελειώσει. Υποτίθεται ότι το 12. Η παρελθοντολογία κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί η χώρα. Αλλά η χώρα αυτή δεν θα αναπτυχθεί αν δεν καταργηθεί το πελατειακό σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε επί αιώνες, θα έλεγα. Δεν θα λεπάσει αυτό. Επί δεκαετίες, άτομα και όλα τα άτομα. Εγώ θέλω να προκαλέσω λίγο έτσι ιδεολογικά και τον κύριο Χρυσόγονο, γενικά την Κέντρο Αριστερά. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, είναι και οι νοοτροπίες. Οι νοοτροπίες αριστεράς του κρατισμού, όλων αυτών που έγιναν στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι αυτό το οποίο επιβάρει το χρέος. Ξέρετε ότι πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία των 10 παραπάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Το χρόνο για μία ΔΕΚΟ, μεγάλη ΔΕΚΟ, η οποία έχει ιδιωτικοποιηθεί τώρα, έχουμε πληρώσει τη δεκαετία του 2000, έχουμε πληρώσει 12 δισεκατομμύρια.
Ξέρετε ότι για τις αστικές κοινωνίες. Εσείς είστε από τη Θεσσαλονίκη. Οι αστικές κοινωνίες Θεσσαλονίκης είναι ιδιωτικές. Εσείς ως φορολογούμενος δεν πληρώνετε τίποτα. Τίποτα. Παρά μόνο τον κοινωνικό μισθό που πληρώνει το κράτος για την επιδοτήση κάποια εισιτήρια ευπαθών ομάδων. Αυτό είναι σωστό. Ξέρετε πόσο έχετε πληρώσει ως φορολογούμενος και εσείς και εγώ για τις ΔΕΚΟ των αστικών κοινωνιών των Αθηνών και για γίνεται το πάρτι αυτό? Παραπάνω από 14 δισεκατομμύρια. Αν αυτά τα προσθέσετε σιγά σιγά, ξέρετε πόσο πληρώναμε την Ολυμπιακή Αεροπορία. Εμείς οι τρεις ταξιδεύουμε τώρα με ιδιωτική εταιρεία. Είτε των Βρυξελών είτε της Ελλάδος. Πότε ήταν οι καλύτερες υπηρεσίες, τότε ή τώρα? Όταν πηγαίναμε στα αεροδρόμια, πότε σας κάνανε καλύτερους ελέγχους? Οι ιδιώτες που μπαίνουν τώρα και μας κάνουν τον έλεγχο όταν μπαίνουμε μέσα ή όταν είχαμε κρατικό έλεγχο? Πόσο πληρώνατε την ημέρα την Ολυμπιακή Αεροπορία? 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά ξέρετε τι σημαίνουν, κύριε Χρυσόγονε και κυρία Καηλή? Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι οι Έλληνες, ενώ είχαν συντάξεις των 900 ευρώ κατά μέσο όρο, σήμερα θα κατέβουν στα 700 και αύριο, επειδή θα δημιουργηθεί νέος πλούσιος, θα κατέβουν στα 400. Η γενιά των 700, ξέρετε πώς έγινε σήμερα? Έγινε η γενιά των 350. Ακριβώς. Και επειδή πήγα και ένα ταξίδι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλετε απάντηση? Κλείνω. Ρητορικές είναι ερωτήσεις, έτσι κι αλλιώς. Επειδή πήγα με τον κύριο Ανδρουλάκη στην Κούβα, θα σας πω ότι η κατάντια της αριστεροσύνης είναι η Κούβα και η Βενεζουέλα. Που μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκει τρόφιμο. Που η σύνταξη είναι 9 ευρώ, 9 ευρώ είναι στην Κούβα η σύνταξη, ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου είναι 25, ένα πιάτο καλό φαγητό, σε ρεστοράν που πηγαίνουν μόνο οι ξένοι είναι 18, δηλαδή όσο τρώμε εμείς ένα πιάτο φαγητό, αυτοί έχουν ένα μήνα, και ο καρδιοχειρούργος που επισκέφτηκε τα νοσοκομεία και είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί όντως παιδεία και υγεία έχουν κάτι καλύτερο, όχι σε σχέση με αυτά που έχουμε εμείς, παίρνει 40 ευρώ. Και δεν έχετε πάει και στη Βενεζουέλα. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, είναι το πρότυπο της κυβέρνησης. Αυτή η αριστεροσύνη μας οδήγησε εδώ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχετε παρεξηγήσει ορισμένα πράγματα. Πρώτον, όλα αυτά για τα οποία είπατε δεν τα έκαναν κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έκαναν κυβερνήσεις του παλαιού συστήματος εξουσίας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, αριστερός. Δεν είναι όποιος δηλώνει αριστερός. Αριστερός είναι αυτός ο οποίος στην πράξη προωθεί πολιτικές οι οποίες είναι πολιτικές αναδιανεμητικές. Από τους έχοντες προς τους μη έχοντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκε χθες καταρχήν, αυτό μάθαμε τώρα. Αυτό είναι η πραγματική αριστερή πολιτική. Συνεπώς, δεν είστε κρατιστής. Ναι, δεν είναι σαν και καλά το να έχουμε κρατική ιδιοκτησία. Αυτό θέλουμε. Το να έχουμε κρατική ιδιοκτησία. Δεν έχουμε πρόβλημα με την κρατική ιδιοκτησία, αρκεί να είναι αποδοτική. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να έχουμε πολιτικές αναδιανομής, ώστε να μπορεί να ζήσει όλος ο κόσμος καλά και όχι κάποιοι να ζουν να σας κάνω μια ερώτηση. Ως μεγιστάνες και κάποιοι να πεινούν. Αυτό είναι πραγματική αριστερή πολιτική. Είναι προοδευτικό και αριστερό να έχουμε άδεια αλοχίας. Δηλαδή έχει στον ιδιωτικό τομέα μία δασκάλα και έχει στον δημόσιο τομέα μία δασκάλα. Η δασκάλα στον ιδιωτικό τομέα θα πάρει 3 εβδομάδες άδεια, η δασκάλα στο δημόσιο τομέα θα πάρει 3 χρόνια. Ένα χρόνο για κοίηση, ένα χρόνο γιατί γεννήσε το παιδί και ένα χρόνο μετά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι προοδευτικό. Είναι προοδευτικό ή αντιδραστικό? Το ζήτημα είναι προοδευτικό από την αριστερά ή αντιδραστικό να συνταξιδοτηθούν στην Ολυμπιακή Αεροπορία 39 χρόνων οι υπτάμενοι? Καταρχάς αυτά δεν τα έκανε η αριστερά. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Τα έκανε ο αριστερός συνδικαλισμός. Τώρα είναι δυνατόν να μιλάτε για την Ολυμπιακή, η οποία έκλεισε πριν από 10 χρόνια. Τα έκανε ο ακτιβισμός στον δρόμο και αυτό θεωρείται πρόοδο. Μια και ρωτήσατε για το θέμα της λοχίας, θα σας απαντήσω ότι το να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με το οποίο θα βοηθήσουμε τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Και στο συνολικά βεβαίως. Δεν το κάνουμε, με λοιπόν το οποίο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. Λίγο ακόμα είναι εκ των όνων κάνε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ελληνισμός. Διότι αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός, όπως πάει, αργοπεθαίνει. Όχι για τους εκλεκτούς. Όχι για τους εκλεκτούς. Άρα δεν είναι προοδευτικό. Ασφαλώς για όλους. Ασφαλώς για όλους. Είναι ζήτημα αυτοσυντήρησής μας. Εύα μου, κάνε την αποφώνηση, μια και είσαι η ωραία τη παρέα, γιατί πρέπει να κλείσουμε άμεσα. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί μα δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, αν και νομίζω ότι πήραμε παραπάνω χρόνο. Πήραμε παραπάνω χρόνο, αλλά είναι πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γι' αυτό σα άφησα λίγο παραπάνω. Πάρα πολύ. Εγώ να πω καταρχήν ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε νοοτροπίες υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν σε όλες τις παρατάξεις και υπάρχουν και νοοτροπίες που μα κρατάνε πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι ο νέος διαχωρισμός. Δεν θα πω ότι ω είπε ο κ. Χρυσόγονο με βρίσκουν αντίθετο. Θα έλεγα ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Θεωρώ όμω ότι δεν είναι
εκπροσωπούν και την παράταξή του. Έτσι. Άλλα κάνει η παράταξή του, άλλα υποστηρίζει ο κύριος Χρυσόγονος. Και φυσικά εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για ένα. Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για μια διακυβέρνηση μεταπολίτευση στην οποία δεν μετείχα ποτέ. Μπορούμε όμως να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι εδώ σιγά σιγά εκτιλήσατε την κουβέντα μας ότι συμφωνούμε σε πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά ότι δεν έχουν γίνει. Και ναι, θα έπρεπε να μπορούμε να στενούμαστε σε αυτά και όχι απλά στα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και τους πανηγυρισμούς στην Ελλάδα, όταν εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο οδυνηρή είναι η συμφωνία. Εύα, τα είπες όλα. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας από το Στρασβούργο. Να είστε καλά. Γεια σας. Airboss Feminine. Ιδιαίτερα απαλό υγρό για τον καθημερινό καθαρισμό και περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής της γυναίκας. Αναζωογονεί, ενυδατώνει, ανακουφίζει. Το Airboss Feminine προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή με φυσικά ευεργετικά συστατικά και αποσμητική δράση. Airboss Feminine. Φροντίδα υγείας και ομορφιάς. Ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας με την εγγύηση της Pharmex. Η ομορφιά δεν είναι θέμα τύχης. Είναι μόνο επιλογή. Παγώστε το λίπος με κρυολιπόλυση. Vivify.